Θα προσθέσω ότι εκτός των άλλων ελαττωμάτων της είναι και ανιστόρητη. Ανιστόρητη ιστορία. Δεν είναι κακό αυτό για εισαγγελέα. Νομικά αρκεί να ξέρει. Ισχυρίζεται ότι αυτό που καλούμε Ρασπούτιν για ιδιότητες, μηχανογραφίες, σύγκλικες και βορείες παρεμβάσεις, που όμως δεν αποδίδονται στο Ρασπούτιν, αλλά σε άλλα ιστορικά πρόσωπα. Θα μπορούσα να αποκαλώ τον εαυτό μου, αν είχα αυτές τις ιδιότητες, Μακιαβέλη, Μέτερνιχ, Ταλεϊράνδο, όπως θέλετε, δεν θυμάμαι άλλους. Ο Ρασπούτιν έμεινε στην ιστορία όχι για μηχανογραφίες, ίντρικες και βορείες, αλλά για κάποια φυσικά του προσόντα και για τη θεωρία του ότι το αχαλήνιο το σεξ οδηγεί στην απόλυτη εξάντληση και μετά στη θέωση. Είναι άλλη μία απόδειξη ότι εγώ ποτέ δεν είπα τον εαυτό μου Ρασπούτιν. Αυτά είναι η προκαταβολή για την κυρία Ράικου. Πάμε τώρα στον κύριο Αγγελή. Ας εξετάσουμε τώρα τα αδιάσυστα στοιχεία σε βάρος μου με βάση τους αλλοπρόσαλους και αντιφαντικούς ισχυρισμούς του Αγγελή. Όπως αυτή, θα ήθελα λίγο ακόμα την προσοχή σας. Έχω να πω και άλλα πιο σημαντικά, όχι μόνο αστεία. Ίσως ήταν λάθος μου που το διακομόδησα, αλλά τι να κάνω, είναι και αυτό ένα στοιχείο, ότι δεν μπορώ να λέω τον εαυτό μου Ρασπούτιν. Μακιαβέλη έπρεπε να το λέω, αν ισχύουν αυτά που λέει η κυρία Ράιτ. Ας δούμε.